Ο μεταναστευτικός διάδρομος από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την νοτιοδυτική Κρήτη παραμένει ανοιχτός, με τις ροές να συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για τις εκατοντάδες των μεταναστών που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι υπηρεσίες του και οι σταθμοί του είναι αποκαλυπτικά. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την περασμένη Τετάρτη, αποβιβάστηκαν ή διασώθηκαν σε επιχειρήσεις του λιμενικού σε ανοιχτή θάλασσα, στις περιοχές της Γάβδου, της Παλαιόχωρας και των Σφακίων, 1.316 μετανάστες σε συνολικά 31 περιστατικά. Οι 12 φουρνιές καταγράφηκαν στη Γάβδο, 11 στην Παλαιόχωρα, 6 στα Σφακιά, 1 στην Αγία Γαλήνη και 1 στο Ελαφωνήσι. Το βάρος της φιλοξενίας των μεταναστών σήκωσαν ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Γάβδου. Η δήμαρχος του ακριτικού νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, εξηγεί ότι οι συνθήκες διαχείρισης είναι βελτιωμένες σε σχέση με το τελευταίο πεντάμηνο του 2023, καθώς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανταποκρίθηκε στο αίτημα της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης και επιπλέον το νησί ενισχύθηκε με 2 λιμενικούς υπαλλήλους. Είχαμε ζητήσει 120.000, μια έκτακτη οικονομική βοήθεια για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε, έτσι, να αποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές τις ροές. Ο Κερίδης πριν φύγει έχει υπογράψει για να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα. Ήταν την 1η Απριλίου όταν ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Κερίδης, επισκεπτόμενος στη Γάβδο, διαπίστωνε ότι το ακριτικό νησί ήταν αδύνατο να διαχειριστεί χωρίς στήριξη τις μεταναστευτικές ροές. Να δώσουμε ευελιξία στο Ταμείο του Υπουργείου, το οποίο μέχρι τώρα προορίζονταν για να συνδράμει δήμους και περιφέρειες όπου υπάρχουν δομές, ώστε να μπορούμε να συνδράμουμε και τοπικές κοινωνίες που δεν έχουν δομές, αλλά υπόκεινται στη μεταναστευτική πίεση. Ο χρόνος παραμονής των μεταναστών που αποβιβάζονται στη Γάβδο είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων τέτοιος που δεν απαιτεί φιλοξενία. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως στην τελευταία φουρνιά, όπου ισχύει απαγορευτικό απόπλου, οι μετανάστες παραμένουν σε κτίριο που διέθεσε για το σκοπό αυτό το Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Έγινε μια συντήρηση, τέλος πάντων μια γρήγορη συντήρηση του κτίριου αυτού, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν εκεί για όσο μείνουν στο νησί. Εδώ στο νησί, κατά κανόνα δεν μένουνε. Όταν έρθουν, θα φύγουν είτε με το λιμενικό, είτε με το πλοίο της γραμμής. Μονάχα όταν υπάρξει απαγορευτικό, τότε θα ίσως χρειαστεί να διεκτερεύσουν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, από τους 1.316 μετανάστες που έχουν φτάσει μέχρι σήμερα νότια των Χανίων, μόλις 3 ήταν γυναίκες και 4 ανήλικα κορίτσια. Η πλειονότητά τους είναι νεαροί άνδρες που προέρχονται από την Αίγυπτο, τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τη Συρία, το Σουδάν και λιγότεροι από την Παλαιστίνη, την Ινδία και την Ιεμένη. Τα κύματα των μεταναστών που καταλήγουν στις νότιες ακτές των Χανίων προωθούνται κάθε φορά σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης της Μαλακάσας και της Αμυγδαλέζας.